Και καινούργια στοιχεία. Το βίντεο αυτό, ας πούμε, δεν το ξέραμε μέχρι πρώτη μας. Βασικό είναι ότι είναι ένα δραματικό γεγονός. Ένας άνθρωπος χάθηκε υπό τις συνθήκες που χάθηκε και όλο αυτό γίνεται, εξελίσσεται αυτό το σκηνικό μέσα σε ένα κέντρο της πόλης, της Αθήνας, το οποίο είναι εκτός ελέγχου βασικά, χωρίς αστυνόμευση και με τα ναρκωτικά τα οποία δυστυχώς ανθίζουν. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ και μακάρι να μην φτάσουμε και ακόμα παραπέρα. Εγώ θα έλεγα... Η αστυνομία σωστά ενήργησε κατά τη γνώμη σας? Η ίδια η υπουργός, η κυρία Γεροβασίλη, διάβαζα σήμερα το πρωί ότι έχει κάνει δύο αντιφατικές μεταξύ τους δηλώσεις. Πριν από 2-3 μέρες είπε ότι, περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είπε ότι η αστυνομία έκανε τη δουλειά της και χτες βγήκε και είπε τα ακριβώς αντίθετα. Με αφορμή αυτό το νέο βίντεο, κύριε Χατζησάκη. Λοιπόν, δεν μπορώ, ξαναλέω, να τοποθετούμε με λεπτομέρεια για πράγματα που δεν ξέρω. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί που αφορούν και το πώς πρέπει να λειτουργήσει το ΕΚΑΒ. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί στο τι κάνουν οι άνθρωποι και τι δεν κάνουν του ΕΚΑΒ σε περιπτώσεις που είναι οροθετικοί, σε περιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν κάποιες ασθένειες μολυσματικές. Αντίστοιχοι περιορισμοί υπάρχουν και στο θέμα της αστυνομίας. Δεν θέλω να δείξω με το δάχτυλο κανέναν. Υπάρχουν μηχανισμοί στη δημόσια διοίκηση και για το ΕΚΑΒ και για την αστυνομία, μάλιστα, να δούνε αν έκανε και τη δουλειά της. Υπάρχουν και πολλές μαρτυρίες. Λέω όμως ότι πάνω απ' όλα, στο κέντρο της πόλης, η πολιτεία δεν κάνει τη δουλειά της εδώ και χρόνια. Δεν λέω ότι πριν από το 2015 όλα ήταν τέλεια, αλλά είχε γίνει μια προσπάθεια με τον Νίκο το Δένδια, τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, να συμμαζευτεί το πράγμα. Έχει χαθεί αυτή η προσπάθεια, ξεφύγει. Η οποία πάντως εγώ... Γυρνάω στο κέντρο, βλέπω ότι το πράγμα έχει γυρίσει προς τα πίσω. Μάλιστα, λοιπόν. Είναι ολοφάνερο. Να μας πει κάτι ο... Να ξεκινήσουμε εδώ με τους συναδέλφους, αφού πω ότι υπάρχει και μια μαρτυρία σημαντική στο New Post, που δίνει κι άλλο φως στην κατάσταση αυτή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τη στιγμή εκείνη που έγινε το περιστατικό ακριβώς και περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια στο newpost.gr τι ακριβώς είδε. Έτσι. Βαγγέλη, τι λες? Βαγγέλη, να σε ρωτήσετε κάτι ακόμα, γιατί θα το πας στην αστυνομική βία, φαντάζομαι, και αυθαιρεσία. Εδώ. Πού το ξέρεις, πάντως. Πού το ξέρεις? Πουλωμένο γράμμα διαβάζω. Εντάξει, πού το ξέρω. Καμιά φορά το πουλωμένο γράμμα μπορεί να αποτύχει και η αποστολή του και ο κόμμα. Δεν ρωτάω ακόμα, θα ρωτήσω στην πορεία. Πάμε λοιπόν. Καταρχήν, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια διαφωνώ πάρα πολύ με τον κύριο Χατζηδάκη, διότι είμαι και εγώ εραστής του κέντρου και εξ επαγγέλματος, αλλά και γιατί μου αρέσει πολύ το κέντρο της Αθήνας. Όχι μόνο δεν υπάρχει. Γιατί βλέπει το κέντρο, δηλαδή. Θα σου πω τι βλέπω. Γιατί γυρίζω πολύ. Βλέπω ότι έχουν αρχίσει και δημιουργούνται και νέα παραίστικα στέκια. Ναι. Η Αθήνα έχει ξαναπάρει πολύ τα πάνω της. Δεν είναι μόνο τουρισμός. Είμαστε και εμείς που κυκλοφορούμε πολύ στο κέντρο. Ναι. Βγαίνουμε, κυκλοφορούμε, διασκεδάζουμε ή κάνουμε τις δουλειές μας. Λοιπόν, έχει μειωθεί πάρα πολύ η βία. Δεν μιλάω για τα κινηματικά, τις διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις. Δεύτερον, για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχετε δει την εικόνα από την Ομόνια και κάτω? Ναι, το έχω δει. Δεν πάει από ειδικά από Ομόνια περιοχές και κάτω για Κουμουνδούρου, συνέχεια το δεν κάνω. Δεν πάει από Ομόνια και κάτω. Συνέχεια το κάνω. Κολωνάκι. Και εκ του ρεπορτάζ. Και εκ του ρεπορτάζ. Εκ του ρεπορτάζ. Λοιπόν, στο Κολωνάκι είναι το μόνο μέρος που δεν γυρίζω. Πίστεψε με, από αντίληψη πλέον. Πάμε στο συγκεκριμένο τώρα, Βαγγέλη μου. Για το συγκεκριμένο λοιπόν. Ο Ζακ σε αυτή τη σκηνή με τους αστυνομικούς είναι τουλάχιστον ανέστητος, Δημήτρη. Για να μην πω ήδη νεκρός. Πού το ξέρεις εσύ? Είναι ανέστητος. Όχι, πού το ξέρει αυτό? Να το δούμε. Αυτό σου λέει ο Μαυροϊδάκος πριν. Περίμενε, όταν πάμε εμείς στο περιστατικό, πάμε για έναν άνθρωπο που έχει ληστέψει το κοσμοτοπολείο. Είναι τουλάχιστον ανέστητος. Ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι ήδη νεκρός, μπορεί και να είναι. Θα το δείξει. Όχι, όχι, καθοδόν προς τον Ευαγγελισμό έφυγε από τη ζωή. Άρα είναι ήδη ανέστητος. Άρα, για να είναι καθοδόν προς τον Ευαγγελισμό να πεθαίνει, σημαίνει ότι εδώ είναι οι τελευταίες του στιγμές. Ο κύριος Μαυροϊδάκος έχουμε... πάτησε και στο αν αντιστέκεται ή όχι. Ναι, εδώ δεν βλέπω. Εγώ δεν βλέπω κανείς ότι αντιστέκεται. Έχουμε τη σύγκρουση, θέλω να πω, για να πάμε και λίγο παρακάτω, διότι αυτό το βίντεο είναι πολύ αποκαλυπτικό. Γιατί είναι αποκαλυπτικό, τι μας δείχνει δηλαδή, τι αποκαλύπτει? Ότι ένας άνθρωπος είναι πεσμένος κάτω και εγώ περιμένω από την αστυνομία, ναι, την οποία τη σέβομαι και με προστατεύει, το ξανατονίζουμε αυτό, να τον βοηθήσει τον άνθρωπο. Μα εσύ δεν ξέρεις όμως τα περιστατικά, Βαγγέλη μου. Να τον βοηθήσει τον άνθρωπο, μα τον βλέπει όχι, ότι είναι. Δεν είναι έτσι. Δεν τον βλέπει. Δεν είναι έτσι. Είναι...
τυφλός το τόμα, τι, τα τότε. Πήρε άλλο σήμα. Ναι. Πήρε σήμα για ληστή κοσματοπολίου. Ωραία, ναι, ναι. Και πάει εκεί να τον αφοπλίσει. Καλά, καλά. Δεν ξέρω αν υπάρχει καν ληστεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Αυτό καν... είπε, αυτό δεν ξέρω το σήμα. Αν υπάρχει καν ληστεία. Ναι. Μπορεί να είναι απολύτως ψευδές. Εσύ βλέπεις βία δηλαδή εδώ στο συγκεκριμένο. Εγώ βλέπω ότι η αστυνομία εδώ δεν βοηθάει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος και ο οποίος δεν απειλεί κανέναν. Μες. Μάλιστα, ανέστητος, δηλαδή τις τελευταίες του πνοές, του βάζει και χειροπέδες. Έτσι προβλέπεται, έχουμε... Ευαγγέλη μου. Ναι, ναι, καλά. Τι θες, βάλει λουλούδια στο λέει ο Μαυροϊδάκος. Δεν άκουσες τι λέει. Ας κρίνουμε όλοι λοιπόν το τι έχει πει ο κύριος Μαυροϊδάκος και νομίζω και οι τηλεθεατές σας τον κρίνουν. Βασικών πολιτικών σκέψεων από αυτό το γεγονός. Δηλαδή. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή. Δεν περίμενα το 2018 να ακούω την έκφραση καλά τη κάναν τη αδελφή. Ποιος το είπε αυτό? Όλοι. Δεν άκουσα κανένα λέει. Όλοι. Πολλοί. Πολλοί. Δυστυχώς ζούμε ανάμεσα. Εγώ το ακούω σένα, το ακούω πρώτη φορά. Πολύ, πολύ. Πρώτη φορά το ακούω σένα. Πολύ, πολύ. Πάρα πολύ. Για τα σχολικά μονοπάτια του διαδικτύου μιλάς τώρα και αυτά... Καθόλου δεν μιλάω. Καθόλου δεν μιλάω. Καθόλου δεν μιλάω. Όχι, όχι, αυτό όχι, δεν υπάρχει, όχι, όχι. Μάλλον δεν το αναπαράγουμε αυτό, όχι, δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα το αναπαράγει, γιατί είναι σύγκρουση δύο πολιτικών και πολιτισμικών κόσμων. Είναι σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων. Μα δεν μπαίνει το θέμα σε τέτοια βάση, Βαγγελίδη. Το διαβάζει λάθος. Εγώ το διαβάζω λάθος. Εγώ το διαβάζω λάθος. Δεν μπαίνει το θέμα σε τέτοια βάση. Υπάρχουν οικογένειες, και δεν θα μιλήσω για σεξουαλική επιλογή των παιδιών. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες και φοβούνται να το πούνε. Ζούμε σε έναν κόσμο φόβου ακόμα. Μα δεν το λέει κανείς σε αυτό, Βαγγέλη μου. Φόβου και δεν μιλάει κανείς για τις σεξουαλικές προτιμήσεις του ανθρώπου αυτού. Κανείς δεν έχει μιλήσει σε αυτό που λες εσύ. Καλά, καλά. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Έλα, καλά, 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 καλά. Καταρχήν γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα η οποία πατάει πάνω σε μια τραγωδία, γιατί το να χάνεται ένα παιδί 33 ετών, ό,τι και να είναι, είναι τραγωδία. Αλλά γίνεται μια κουβέντα εντελώς αποσπασματική, χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία. Δεν κατάλαβα. Υπήρξε αντίσταση όταν πήγαν να βάλουν τις χειροπέδες? Όχι. Πού το ξέρω? Δεν το βλέπουμε. Μα δεν το βλέπεις. Ούτε αυτό το βλέπεις. Όχι. Δεν πάει. Με συγχωρείς, δημοσιογράφος είσαι. Δεν είναι θέμα ερμηνείας. Δεν είμαι δημοσιογράφος και δεν είμαι ντουντούκα. Δεν είναι θέμα ερμηνείας. Ορίστε, να κοίτα το βίντεο τώρα. Δεν το ξέρεις. Κοίτα το. Τα πόδια γιατί τα κατούσανε? Τι θέλω να πω? Γιατί ο Ζακ θα σηκωνόταν και θα πυροβολούσε με το Μάγνουμ. Ο Τζακ Νόρις και ο Ζακ. Πλάκα με κάτι τώρα που λέμε και στη Θεσσαλονίκη. Μίλαμε λίγο καλύτερα για έλα να συνεννοηθούμε. Μα τι να συνεννοηθούμε. Τα πλάκα με κάνει αλλού. Μα τώρα σε παρακαλώ πολύ. Τα πλάκα με κάνει αλλού. Θα αντισταθεί λέω, τώρα να τα πλάκα με καλά, κάνεις καλά πλήκες αφορμή τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν μιλάς, αφορμή, θα πω αλλά... Πλάκα μας κάνεις. Μπορώ, δεν βλέπεις άνθρωπο ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος. Μπορώ να καταναλώσω επιπολαιότητα σε ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά δεν τα αντέχω. Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, δεύτερον. Γιατί είναι πιο σημαντικό αυτό το βίντεο από τα προηγούμενα που έχουμε δει? Όλα είναι σημαντικά. Άρα λες αυτό είναι το πιο σημαντικό? Όχι, ναι. Επειδή, μισό λεπτάκι τώρα, επαναλαμβάνω, τραγωδία ότι κάθηκε ένα παιδί χωρίς να έχει κανείς πλήρη εικόνα τι ακριβώς συνέβη. Εγώ είδα μια προσπάθεια και δεν στέκομαι το αστατρολάκια που λες, που λέγανε τις αηδίες, γιατί κάποιοι τις λέγανε αυτές τις αηδίες που είπες. Βλέπω μια προσπάθεια να στηθούν σύμβολα, γιατί κάποιοι μόνο με σύμβολα και συμβολισμούς μπορούν να πορευτούν σε αυτή τη χώρα, ιδροποιώντας χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Ας μην βιαζόμαστε. Ας μην βιαζόμαστε. Σωστά, σωστά Μπάμπη, υπουργός διέταξε έρευνα με αφορμή αυτό το περιστατικό. Πολύ σωστά, κατά τη γνώμη. Ναι. Σωστά. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Όμως θα έπρεπε να έχει διατάξει κάποιες έρευνες και για άλλα θέματα. Μα γιατί, γι' αυτό το λέω. Σωστά το λες. Διότι... Έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά τι λες ότι σωστά διέταξε η κυρία Γεροβασίλη? Αφού μου είπες πριν από λίγο δεν συνέβη τίποτα. Δεν έχω την πλήρη εικόνα. Δεν έχω την πλήρη εικόνα. Να και πλήρη εικόνα, αυτό σου λέει, Βαγγέλη. Εσύ δεν την έχεις και δεν έχεις συνέστηση ότι δεν ξέρεις τι ακριβώς έχει γίνει. Στη Θεσσαλονίκη όμως γιατί δεν διέταξε έρευνα που ψέκαζαν μικρά παιδιά εκεί? Γιατί ήταν ακροδεξιοί. Όλοι εκεί ήταν ακροδεξιοί. Τι ήταν εκεί? Η γιαγιά δεν ήταν. Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κατσέκη. Δεν έπρεπε να διατάξει έρευνα εκεί? Και ψέκαζαν μικρά παιδιά. Αλλά αυτή η ιστορία με τα σύμβολα. Για τα μικρά παιδιά στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και βίντεο. Βέβαια. Τα παιδιά μπροστά από τα γόμενα. Εκεί δεν είχαμε έρευνα, κύριε Κατσέκη. Δεν είχαμε ότι υπήρχαν μικρά παιδιά. Βεβαίως. Τώρα, τι θέλουν τα μικρά παιδιά σε διαδηλώσει, σε ένθεν κακίδεν, αυτό είναι θέμα κουλτούρα τη οικογένεια. Λοιπόν, πάμε γιατί πρέπει να προχωρήσουμε και στα άλλα θέματα και θα δούμε τώρα λίγο παρέα να συζητήσουμε όσα είπε ο κύριο Τσίπρα στη Wall Street Journal χθε, κύριε Χατζηδάκη, ο οποίο σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών είπε κάτι για πρώτη φορά. Πω ανεξαρτήτω Καμένου, ανεξάρτητα με το τι θα κάνει ο Πάνο Καμένο, η κυβέρνηση αυτή δεν πρόκειται να πέσει. Άρα δεν υπάρχει θέμα στην πραγματικότητα. Ο κύριος Τσίπρας με την τοποθέτησή του στην πραγματικότητα βάζει στο περιθώριο τον κύριο Καμένο,
πολιτικά και ο κύριος Καμένος εν ώψη και του δημοψηφίσματος στα Σκόπια, το οποίο θα παραγάγει εκ των πραγμάτων νέα αρνητικά τετελεσμένα, αν η απόφαση είναι αυτή που αναμένεται, ο κύριος Καμένος θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Θα ανέχεται να περνάει ο χρόνος προκειμένου να παραμένει υπουργός αμήνης. Ναι, αλλά είπε δεν θα πέσει η κυβέρνηση. Έτσι εμφανίζεται. Λέει, ακόμα και να γι' αυτό, γι' αυτό το λέω. Διότι ουσιαστικά. Είναι απαξιωτικό, λέτε, ουσιαστικά απαξιώνει με την δήλωσή του ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Καμένο. Του λέει ουσιαστικά ή υπάρχει ή δεν υπάρχει, είναι κάτι δευτερεύον. Έχω τον τρόπο να προχωρήσω μπροστά. Και είπε και ο κάτι κύριος... ακόμα. Εγώ λέει δεν παίζω παιχνίδια. Πώς θέλει να πει ότι παίζει ο κύριος Καμένος. Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Πάντως είναι βέβαιο ότι ο κύριος Καμένος εμφανίζεται αυτή την ώρα οργισμένος σε σχέση, ας πούμε, και με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία τη θεωρεί περίπου ήπια. Είναι οργισμένος. Κρατάει όμως την οργή του σε ένα μπουκάλι, έχει βάλει και ένα πόμα και καλά, λέει καλά. Ότι το Μάρτιο θα βγάλω το πόμα και θα ξεσπάσει ναι, η οργή μου. Εν τω μεταξύ, ο κύριος... Εδώ μπορεί να ισχύουν ένα από τα δύο. Ή ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα είναι σε απόλυτη συνεννόηση, τα έχουν βρει και θα πάνε μαζί μέχρι τέλους, ή ο κύριος Τσίπρας τον βάζει στην άκρη. Δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Τον βάζει στην άκρη και το ανέχεται. Προφανώς. Είναι συμφωνημένο. Προφανώς, και αυτό συμφωνημένο. Γιατί... Πάντως, προσέξτε. Πείτε μου ποια άλλη εξήγηση μπορούμε να δώσουμε. Υπάρχουν δύο κυβερνητικοί εταίροι για ένα μείζον εθνικό θέμα. Έχουν θεωρητικώς δύο διαφορετικές τελείως θέσεις. Λέει ο μικρότερος εταίρος ότι εγώ θα εκδηλώσω τη θέση μου αργότερα. Μάλιστα. Μέχρι τότε θα κάνω τον ψόφιο κοριό, δεν ξέρω τι θα κάνω. Mm-hmm. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει στη Wall Street Journal, μια μεγάλη εφημερίδα αμερικανική, ότι κοιτάξτε, μην ακούτε, αυτό λέει περίπου. Ναι, τι ναι. λέει ο κύριος Καμένος, έχω εγώ τον τρόπο να ξεπεράσω και το πρόβλημα του κύριου Καμένου. Θα παραμείνει η κυβέρνηση στην εξουσία, μάλιστα. Και ο κύριος Καμένος που υποτίθεται ότι είχε ευαισθησία για το θέμα της Μακεδονίας, πώς το ακούει αυτό. Μάλιστα, ένας ψηφοφόρος του κυρίου Καμένου στη Μακεδονία. Λοιπόν, πώς το παιδιά, βλέπει αυτό σε σχέση με το κόμμα του και το, και το ΣΥΡΙΖΑ το που το κόμμα του τον υποστηρίζει. Έλα, με συγχωρείτε, είναι θέματα, είναι ερωτήματα κοινή λογική. Μάλιστα, μάλιστα. Εσύ, Βαγγέλη, πώς το ερμηνεύεις αυτό. Ο κύριος Καμένος δεν έχει εκδηλώσει τις θέσεις του δημοσίως εδώ και πολύ καιρό. Σε διάφορες περιπτώσεις. Όχι, μιλάω για το σκοπιανό μακεδονικό. Δεν το έχει εκδηλώσει. Διάφορα, ναι. Το έχει εκδηλώσει. Ναι. Και είπε μάλιστα προσφάτως ότι εγώ δεν θα συμφωνήσω, θα πάρω τους υπουργούς μου, βουλευτές μου. Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν το δέχεται αυτό, όπως είδες. Το είπε, είναι ξεκάθαρο. Τι λέει χθες ο Πρωθυπουργός. Το αυτονόητο. Το αυτονόητο λέει. Πώς το είτε, ότι καταρχήν θα έρθει η συμφωνία προς ψήφιση το Μάρτιο, σωστά, όσο ορίζει τα δεδομένα και επιλέγει η κυβέρνηση εκείνον τον χρόνο, γιατί είναι θέμα της κυβερνήσεως να επιλέξει πότε θα τη φέρει. Το δεύτερο λέει ότι με βάση τον εταίρο μου στην κυβέρνηση, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα φύγει, ναι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, διαφωνούμε πολύ. Θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία, ναι, όπως είπε, ναι, όπως θα λέει κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός ότι θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία είναι εθνικά πολύ σωστή, μάλιστα. Διότι μας κάνει κυρίαρχους στα Βαλκάνια. Mm-hmm. Αλλά όσον αφορά τον εταίρο μου, διαφωνούμε πολύ. Μάλιστα. Ακόμα και αν φύγει, εκτιμά ο Πρωθυπουργός ότι θα περάσει η συμφωνία. Με συγχωρείτε, σωστά, κύριε Χατζηδάκη. Ο κύριος Καμένος έβγαινε και έλεγε όταν κάναμε εμείς την πρόταση μου. Όταν έφυγε ο κύριος Κουβέλης, πριν τη συμφωνία των Πρεσπών, έλεγε, ακούστε, έλεγε ο κύριος Καμένος, μην δίνετε και τόσο σημασία, στα Σκόπια δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα προχωρήσει το πράγμα. Δεν μπορώ να τώρα κρίνω φτάσαμε, τον κύριο λοιπόν, Καμένο. Τώρα φτάσαμε και γίνεται δημοψήφισμα. Και οι προβλέψεις είναι ότι το δημοψήφισμα θα περάσει. Ο κύριος Καμένος λοιπόν δεν αισθάνεται την ανάγκη να επανατοποθετηθεί. Πολύ περισσότερο, μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού στην κουβέντα. Μία κουβέντα. Τι φοβάστε. Εγώ τίποτα δεν φοβάμαι. Εμείς πολιτικά θέλουμε να κερδίζουμε. Ως πολίτης βλέπω μια τραγελαφική κατάσταση σε μια υποτίθεται ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Δεν έχω χρόνο, θα μπορούσα να πω πολλά. Είναι το πρώτο δημοψήφισμα που δεν αναμετράται το ναι με το όχι, αλλά το ναι με την αποχή. Mm-hmm. Εάν βγει ναι στο δημοψήφισμα την Κυριακή, ο κύριος Καμένος, κατά τη γνώμη μου, έχει ηθική και πολιτική υποχρέωση να αποσυρθεί από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Διότι εάν προχωρήσει. Πριν έρθει η συμφωνία στην Επειδή θα ψηφίσουν οι Σκοπιανοί. Ναι. Βεβαίως. Κάτσε. Να το καταλάβω. Να εξηγήσω. Sorry. Εάν περάσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος, τότε δημιουργούνται τετελεσμένα τα οποία δεν μπορεί να τα αναστρέψει κανείς μετά. Άρα λοιπόν, για να μην κορδεύει κανείς κανέναν, και αν δεν έχει βγει κάποιο παγκάρι, πώς το λένε, κάποιο δίσκο που λέγανε το 2015 για αργυρώνει τους βουλευτές. Εδώ και τώρα καθαρά και πολιτικά
Εάν το κάνει τώρα, τώρα. Τι λέω. Τι λες τώρα. Τι λέω. Αφήνεις υπονοούμενο. Αυτά που έλεγε ο Τσίπρας, λέω. Αφήνεις υπονοούμενο. Η κυβέρνηση πληρώνει βουλευτές. Όχι, δεν λέω αυτό. Αυτό λες, Μπάμπη μου, αλλά το λες και με ένα ήθος αθότητας. Δεν ξέρω. Αυτό είπε το 15. Το 15. Αυτό που λες τώρα. Ο Τσίπρας αυτό είπε. Σε παρακαλώ πολύ. Σε ρωτάω. Δεν ξέρω τι μου. Εγώ ξέρω το ήθος σου. Το οποίο γυρίζει και λέει. Δεν ξέρω αν τους πληρώνετε. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Πώς αλλιώς λέει ο Πρωθυπουργός. Ο συνεταίρος μου, αλλά εγώ θα μείνω κυβέρνηση. Εγώ δεν λέω πάντως ότι ο κύριος πληρώνει. Ρωτάω σε τι λέω αυτό. Αυτό είπε το 15 ο Τσίπρας. Διάλειμμα, κύριε. Ο Τσίπρας το 15.